Αν σου έλεγε κάποιος στα παιδικά σου χρόνια ότι θα κάνεις αυτή τη διαδρομή, αν σου το έλεγε όταν πρωτοήρθες στην Ελλάδα, θα μπορούσες να το πιστέψεις? Θέλω να πω, είχες μέσα στο μυαλό σου αυτή τη φιλοδοξία και αυτό το drive, αυτή την επιθυμία? Ναι, 100%. Αν μου έλεγε κάποιος ότι όταν μεγαλώσεις θα κάνεις αυτή τη δουλειά και θα κάνεις πράγματα, θα πετύχεις κάποια πράγματα, ήμουνα όχι σίγουρη, ήταν το όνειρό μου αυτό. Οπότε για κάποιο λόγο το φανταζόμουν, ναι. Πότε κατάλαβες για πρώτη φορά ότι τραγουδάς ωραία, ότι έχεις δηλαδή ένα όπλο στα χέρια σου? Νομίζω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Θυμάμαι δηλαδή, όχι και πράγματα που δεν θυμάμαι. Η μάνα μου δηλαδή μου λέει ότι πάντα τραγούδαγες, χόρευες, ήσουνα της οικογένειας το τρελό παιδί που πάντα θα φόραγε κάτι και θα έκανε σοου. Ή όταν άκουγα Λαμπάντα, που ήταν το αγαπημένο μου τραγούδι τότε, μόλις είχε πρωτοβγεί, ας μην πούμε χρονολογία. Τώρα αν σου πω ότι από το συγκρότημα που τραγούδισε το Λαμπάντα έχω πάρει συνέντευξη. Όντως, θα τρελαθώ. Είναι το τραγούδι που μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια. Στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Τότε. Πραγματικά είναι το τραγούδι που όταν τα ακούω μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια. Ένα και η μανούλα μου και τα αδέρφια μου. Εδώ εκεί είμαι κλαμμένη, έχω να σου πω. Γιατί? Αυτή... Φαίνεται. Είμαι πάρα πολύ κλαμμένη γιατί πάντα έκλαιγα για κάποιο λόγο. Ήμουνα πολύ drama queen. Ήσουν ευαίσθητη πολύ. Πάρα πολύ. Όσο χαρούμενη ήμουνα λοιπόν και χόρευα και τραγουδούσα, ήθελα πάντα λίγο την προσοχή. Οπότε ήμουνα λίγο πιο drama σαν παιδί από ό,τι θα έπρεπε. Παραμένεις? Όχι, ευτυχώς. Παναγία μου, αυτό έχει θείο. Δηλαδή δεν έχεις αυτές τις μεταπτώσεις. Κοίταξε, ήμουν ευαίσθητη. Τις συναισθηματικές. Ήμουν πολύ ευαίσθητη και συνεχίζω να είμαι ευαίσθητη σαν παιδί και σαν άνθρωπος. Όμως πια είμαι λίγο πιο λογική. Δηλαδή δεν μ' αρέσει καθόλου το δράμα πια. Προσπαθώ να είμαι το αντίθετο σαν άνθρωπο. Έζησες όμως και δύσκολες στιγμές στα παιδικά χρόνια. Έζησες τον εμφύλιο τότε στην Αλβανία, ο οποίος εμφύλιος σας οδήγησε στο να έρθετε στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Ναι, όχι μόνο εμάς. Νομίζω 1 εκατομμύριο σε εκείνους τους μήνες. Που μετά το μάθα όλο αυτό έτσι, γιατί όταν είμαι παιδί. Κοίταξε, θυμάμαι. Πόσο ήσουν όταν ήρθες στην Ελλάδα? 8 ή 9, θα σε γελάσω. Μάλιστα. Τώρα. Πρέπει να το δούμε, να το τσεκάρω ακριβώς ποια χρονολογία ήταν, το 97 ή το 98. Δεν θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι πολύ όμορφα παιδικά χρόνια. Αλήθεια, με την οικογένειά μου, με τους γονείς μου, με τα αδέρφια μου. Και για κάποιο λόγο ο εγκέφαλός μου έχει κάνει ένα delete σε πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις που εννοείται πως τις θυμάμαι, αλλά υπάρχουν σημεία σε αυτή την περίοδο της ζωής μου, όπως ήταν ο εμφύλιος, που τα θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, όπως και σημεία που τα έχω ξεχάσει. Τελείως. Έχω διαβάσει σε μια παλιότερη συνέντευξή σου ότι υπήρχαν μέρες που κρυβόσασταν κάτω από τα τραπέζια ή ξαπλώνατε μέσα στο σπίτι για να μην σας χτυπήσει κάποια σφαίρα. Θα πάρω την ιστορία από την αρχή, αν μου επιτρέπεις. Θυμάμαι ότι κοιμόμουν και ότι ήμουν με τη μαμά στο σπίτι, εγώ και τα αδέρφια μου. Κάποια στιγμή ήταν 3 ή 2, δεν θυμάμαι, το βράδυ, άρχισε να χτυπάει μια σιρήνα, ένας πολύ περίεργος θόρυβος που εγώ τον είχα ξανακούσει σαν παιδί. Νόμιζα έκανε ένα πολύ περίεργο ήχο. Ξυπνήσαμε λοιπόν, τρομαγμένοι. Μπαίνει η μάνα μου στο δωμάτιο και λέει: «Μην αγχώνεστε, είναι όλα καλά. Δεν είναι τίποτα αυτό, κοιμηθείτε. Αλλά όταν ξυπνήσετε, θέλω να είστε στο πάτωμα, να μην σηκωθείτε όρθιοι». Δεν ξέρω, πραγματικά η μάνα μου είναι ο ήρωας της ζωής μου μετά από όλα αυτά που ζήσαμε. Από εκείνη την ημέρα λοιπόν και για τους επόμενους 2 μήνες. Ο πρώτος μήνας ήμασταν συνέχεια στο πάτωμα, δεν σηκωθήκαμε καθόλου. Κυκλοφορούσαμε έτσι στο σπίτι, γιατί ειδικά στην Αυλώνα, στη Βλώρα, που ήμασταν εμείς τότε, η κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη. Δηλαδή, όποιος θέλει μπορεί να μπει να το ψάξει. Σε ακούω τόση ώρα, μιλάς μόνο για τη μητέρα. Ο πατέρας? Ο μπαμπάς μου ήταν στην Ελλάδα γιατί μάζευε λεφτά για να μας φέρει. Α, ήταν ήδη στην Ελλάδα. Ναι. Και επομένως... Γιατί είχε ακουστεί όλο αυτό που συνέβαινε τότε με τον Περίσσα και την πυραμίδα. Είχε ακουστεί, είχε χάσει ο κόσμος τα λεφτά του, όλα. Και οι γονείς μου ήταν μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε προετοιμαζόταν. Έπαθαν καταστροφή και εκείνη με την πυραμίδα τότε. Το θυμάμαι αυτό. Όλος ο κόσμος στην Αλβανία έπαθε μεγάλη καταστροφή τότε. Γιατί είχαν βάλει όλα τους τα λεφτά εκεί. Και επομένως... Γιατί ένας λαός που ήταν μέχρι το 86 με το Χότζα δεν ήταν ένας ελεύθερος λαός. Οπότε μόλις έφυγε ο Χότζα και άνοιξε ο λαός, άρχισε να ακούει, να κάνει άλλα πράγματα. Εμπιστεύτηκε εκείνη την εποχή τον Περίσσα και με όλο αυτό. Γιατί δεν θέλω να πω καθόλου στα πολιτικά, γιατί πραγματικά δεν είναι το θέμα μου αυτό. Επομένως, ο πατέρας ήταν ήδη στην Ελλάδα και ήρθατε να τον βρείτε για να σωθείτε από τον εμφύλιο. Έστειλε ταξί να μας πάρει. Έστειλε ταξί να σας πάρει. Άρον, μάζεψε λεφτά, δούλευε
Τι πρωί, θυμάσαι βράδυ, τη μέρα που τα μαζέψατε και φύγατε και ήρθες στην Ελλάδα. Τι συναισθήματα είχες? Αυτή ήταν η μέρα που δεν έχω ξεχάσει ποτέ, Νίκο. Έχω ξεχάσει, π.χ. που μας πήγαινε ο Ιταλικός στρατός στο σχολείο, που μου λέει η μαμά μου, εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Όπως και το σκυλί μου, ήταν νεκρό από τις σφαίρες στο μπαλκόνι. Δεν τη θυμάμαι αυτή την εικόνα, προφανώς. Την απόθυσες. Ήταν τόσο έντονη. Αλλά θυμάμαι ακριβώς την ημέρα που φύγαμε, πώς ένιωθα και τι έλεγα. Και δεν μπορώ να συγκινηθώ και θα φύγει η βλεφαρίδα να το κάνω και λίγο πιο live. Μη συγκινηθείς. Θυμάμαι ακριβώς την ημέρα εκείνη. Αλλά θα σου πω κάτι που νομίζω ότι είναι και η πιο ωραία στιγμή να την πω και στην κατάλληλη εκπομπή. Η μαμά μου ήταν μόνη της με 4 παιδιά, ανήλικα παιδιά. Εγώ είμαι η τρίτη, ο αδερφός μου είναι ο τέταρτος, οπότε είχε 3 ανήλικες κόρες. Είχε μια καραμπίνα του παππού μου στο σπίτι. Σε εκείνη τη φάση όλος ο κόσμος είχε πάρει όπλα και βαρούσε. Ήταν ανεξέλεγκτη η κατάσταση, ήταν πολύ τρομακτικό. Η μητέρα μου έπαιρνε την καραμπίνα και έβγαινε 3 ώρα το μεσημέρι και βάργε στον αέρα κάθε μέρα για να ακούσουν ότι υπάρχει όπλο μες στο σπίτι, οπότε να μην μπουνε, να πάρουν τις ανήλικες κόρες, να μην πω τώρα τι συνέβαινε σε όλη αυτή τη φάση. Και γι' αυτό μιλάω για τη μαμά μου, γιατί ήταν σε εκείνη τη φάση εκεί. Ήταν ήρωας. Και άντεξε, κράτησε την οικογένεια. Πολύ, και δεν μας τρόμαξε. Εγώ θυμάμαι μια μαμά να λέει ότι παίζουμε πόλεμο, επειδή με τον αδερφό μου έπαιζα και ήμασταν μικροί. Ξαπλώστε, πόλεμο, μη σηκωθείτε. Λοιπόν, είναι η κατάλληλη στιγμή. Καταλαβαίνω ότι μεγάλωσες σε μια μεγάλη και δεμένη οικογένεια με 4 παιδιά, 3 αδέρφια. Έχεις και ανιψάκια που μαθαίνω ότι τα αγαπάς πολύ. Πάμε να σε γνωρίσουμε, να δούμε πώς σε βλέπουν τα μάτια ενός πολύ δικού σου ανθρώπου. Μιλώ για την αδερφή σου, την Ιωάννα, που μιλά για πρώτη φορά δημόσια για σένα. Θέλω. Περάσαμε όμορφα παιδικά χρόνια, παρόλο τις δυσκολίες, παρόλο τις δύσκολες συνθήκες τις οποίες κληθήκαμε και εμείς και η οικογένειά μας να αντιμετωπίσουμε. Την ένταξή μας σε μια νέα κοινωνία όταν ήρθαμε τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα, δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, περάσαμε πολύ χαρούμενα. Μα θα έρθεις εσύ για να αλλάξεις κλίμα και εποχή. Μας έβαζε απέναντι να καθίσουμε σε έναν καναπέ και να την παρακολουθήσουμε. Μετά να τη χειροκροτήσουμε, να παρακολουθήσουμε το σόου το οποίο είχε να μας δώσει. Ήταν η χαϊδεμένη του μπαμπά και τον έκανε λίγο ό,τι ήθελε. Όταν ήμασταν μικρά, η μητέρα μας δούλευε στο σπίτι και ντούσε διάφορα σεντόνια ή διπρικός, κάπως. Και έτσι έβγαζε κάποια χρήματα να βοηθήσει την οικογένεια και μεγάλωνε και εμάς. Τις περισσότερες φορές μας έδινε κάποιο χατζηλίκι το οποίο το ξοδεύαμε εννοείται σε γλυκά. Μία μέρα λοιπόν η Ελένη δεν έφαγε τη σοκολάτα της και την επόμενη μέρα που είχαμε πάει μια βόλτα με τη μητέρα μας την είχε δώσει σε μια γιαγιά η οποία ζητιάνευε στον δρόμο. Τα μάτια σου, τα πόνιρα, κάτι θέλουν να μου πουν, το βλέπω καθαρά. Ήταν και λίγο θεατρίνα όμως, δηλαδή εκεί που γελούσε και είχε πάρα πολύ χαρά μπορούσε και να κλάψει. Έτσι πολύ γρήγορα για να πετύχει κάτι, για να σε κερδίσει. Οι γονείς μας τότε δεν μπορούσαν να καλύψουν εξωσχολικές δραστηριότητες. Τότε η Ελένη λοιπόν είχε αποφασίσει ότι θέλει να πάει να μάθει φωνητική, να μάθει κιθάρα και μετά πολλά τους έπεισε. Θυμάμαι την μέρα που είχε έρθει η κιθάρα στο σπίτι, την χρατζουνούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν σταματούσε, παρόλο που δεν ήξερε ακόμα να παίξει. Το βράδυ, από τη χαρά της, κινήθηκε αγκαλιά με την κιθάρα. Δεν ξέρω αν και η ίδια το θυμάται αυτό το σκηνικό. Ήταν σαν να το είχε κανονίσει, ότι αυτό θα γίνει, είναι ένα γεγονός το οποίο απλά θα συμβεί. Και μας το δήλωνε, θα γίνω τραγουδίστρια, θα γίνω μεγάλη τραγουδίστρια και πολύ γνωστή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που συνειδητοποίησα ότι η αδερφή μου τελικά έγινε τραγουδίστρια. Είχα πάει σε ένα μαγαζί να πιω το ποτό μου και ξαφνικά ακούω παντού να παίζει το τραγούδι της. Έπαθα σοκ. Έπαθα σοκ γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι χορεύανε και διασκεδάζανε με την αδερφή μου. Ένιωσα πάρα πολύ περήφανη. Είναι εκείνη η στιγμή που νιώθω ότι παίρνεις και 10-15 πόντους, ότι ψηλώνεις λίγο από την περηφάνεια. Εκτός
στόχους σκηνής είναι η αδερφή μου, είναι η μικρή μου αδερφή. Και το ντύσιμό της είναι πάρα πολύ απλό, δεν φοράει απλά και άνετα ρούχα, δεν θα τη δεις ποτέ βαμμένη έξω. Σαν θεία, τα πιτσιρίκια τρελαίνονται να περνάνε χρόνο μαζί της και έχω να το αναγνωρίσω ότι πάντα βρίσκει χρόνο για αυτά. Και με το που τη βλέπουν, ξεκινούν, θεία θέλω να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, θέλω να παίξουμε το άλλο παιχνίδι, μήπως να παίξουμε και αυτό. Και εκείνη πραγματικά γίνεται παιδί μαζί τους. Τώρα ως αδερφή η Ελένη, τι να πω για το μικρό μου. Τώρα θα συγκινηθώ. Είναι φίλη μου. Μπορώ σε εκείνη να πω πράγματα που μπορεί να μην πω ούτε στο σύζυγό μου, ούτε σε κάποια φίλη μου. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να σε ακούει. Μου δημιουργεί μια ασφάλεια ότι θα είναι πάντα εκεί. Μικρή μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πετύχεις κάθε σου στόχο. Εμείς θα είμαστε πάντα εκεί για σένα, όπως και εσύ. Πάντα είσαι εκεί, δίπλα μας, σε κάθε σου βήμα, εκεί δίπλα κι εμείς. Σε αγαπώ πολύ. Αυτά είπε η αδερφή σου, η Ιωάννα, για σένα.